Συνεχώς αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων καθώς και των αγνοωμένων. Καθώς πριν από λίγο είχαμε ενημέρωση ότι οι αγνοωμένοι ήταν περίπου 68, ενώ είναι 74. Κοιτάξτε αυτή τη στιγμή, την στιγμή που καταραίει γέφυρα σαν χαρτί που και παραλίγο να παρασύρει μαζί του και στους ανθρώπους που είναι πάνω. Είναι ένα συγκλονιστικό πλάνο, μια συγκλονιστική εικόνα που μετέδωσε πριν από λίγο η τηλεόραση της Βραζιλίας. Πρόκειται για την γέφυρα αυτοκινητοδρόμου στη Σάντα Μαρία που δεν κατάφερε να τη σταθεί στο νερό, που πλημμύρισε τα πάνω και κόπηκε κυριολεκτικά στα δύο. Τώρα, οι σφοδρές ροχοπτώσεις μήνα έχουν προκαλέσει τεράστιες πλημμύρες στην πολιτεία Rio Grande do Sul. Είναι οι χειρότερες εδώ και 80 χρόνια όσον αφορά και την εμβέλεια των καταστροφών αλλά και τον αριθμό των θυμάτων. Ενώ έχει καταρρεύσει και υδροηλεκτρικό φράγμα με αποτέλεσμα να έχουν προκληθεί και διακοπές στην υδροδότηση και στην ηλεκτροδότηση. Ενώ, όπως βλέπετε και στα πλάνα μας, ολόκληρες πολιτείες έχουν θαυτεί κυριολεκτικά κάτω από το νερό και δεν υπάρχουν σωστικά συνεργεία να φτάσουν αυτή τη στιγμή στην περιοχή, καθώς εξακολουθούν οι καιρικές συνθήκες να είναι πολύ δυσμενείς μήνα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ιουλία Βελισσαράτου.